Είναι ένα δυστύχημα. Δυστυχώς απεβίωσε ένας καλός φίλος, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ στη Σαϊτομαχία εδώ και 30 χρόνια. Εργαζόταν σε κανάλια, είχε δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, δικό του site τελευταία. Μιλάμε για ένα έθιμο 150 χρόνων, το οποίο γίνεται στις ημέρες μας από το Σύλλογο Σαϊτομάχων, υπάρχει οργανωμένος σύλλογος, τον οποίο χρηματοδοτεί ο Δήμος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο για την πραγματοποίηση της διακριμένης εκδήλωσης. Και λαμβάνει ο Σύλλογος μαζί με το Δήμο όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία μπορεί να λάβει ασφαλώς, ώστε να μην έχουμε ατυχήματα. Προφανώς όταν υπάρχει φωτιά, υπάρχει το μπαρούτι, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, το ατύχημα είναι ενδεχόμενο. Είναι ένα έθιμο το οποίο ωφελεί την πόλη αντικειμενικά, την εικόνα της. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πανελλήνιο επίπεδο αναφέρονται σε αυτό το γεγονός κάθε χρόνο. Δεν συμβαίνει μόνο στην Καλαμάτα, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Στοιχείο, στο Αγρίνιο με τα Χαρκούνια, συνάφακτο με την ανάμνηση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου και σε άλλες περιοχές. Δυστυχώς είχαμε αυτό το συντηρητικό ατύχημα. Για έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μας, παρουσίαζε τις δραστηριότητές μας, ζήσαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια και αυτό κάνει πιο επώδυνο το γεγονός για μας. Πάντα υπήρχαν οι φωνές και δεν σας κρύβω ότι στο παρελθόν είχα εκφράσει και εγώ δημοσίως τον προβληματισμό μου, αλλά θα σας εξηγήσω. Ένα έθιμο το οποίο υπάρχει για δεκαετίες. Τι να σας πω, χθες ξεκίνησαν τα μικρά παιδιά. Παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, παιδιά των παιδιών και εγγόνια των Σαϊτομάχων, όπου γίνονται αναφορά σε ονόματα αυτών οι οποίοι έχουν φύγει. Ένα έθιμο δεν καταργείται. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή τι θα συμβεί, θα φύγει από το κέντρο της Καλαμάτας που γίνεται κάπως οργανωμένα. Βέβαια το κράτος παριστάνει δεν ξέρει τίποτα έτσι. Δηλαδή τηλεοράσεις, διαφήμιση, συνεντεύξεις τύπου, γεγονότα κάθε χρόνο, χιλιάδες πρόεδρων όλων παρακολουθούν, αλλά θα δεν ξέρει τίποτα. Και αν θα συμβεί κάτι, εδώ είμαι εγώ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να καταργηθεί ως έθιμο. Θα μεταφερθεί απλά από το κέντρο στις γειτονιές, γιατί υπάρχει και ένας ανταγωνισμός των γειτονιών και των ενοριών. Και σε αυτά τα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού, ενδεχομένως λέω, να είχαν φορτώσει κάποιες σαΐτες παραπάνω από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να τους ξεφύγουν από τα χέρια. Ενδεχομένως. Εντάξει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε ως πόλη να φύγει το. Έστω από έναν στοιχειώδη έλεγχο και να πάει στις γειτονιές και στις ενορίες. Ήταν πολύ άσχημο και τα ατυχήματα που θα είχαμε ήταν πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην Καλαμάτα. Έτσι. Γίνεται και στη Μεσίνη, γίνεται και στη Θάνθια και στην Έπια, στον ευρύτερο μεσηνιακό χώρο. Οι Σαΐτες σε ένα πατροπαράδοτο έθιμο το οποίο συνδέεται με το Πάσχα και είναι πάρα πολλών δεκαετιών. Είμαι στην κατεύθυνση να διατηρηθεί το έθιμο ελεγχόμενο όσο αυτό είναι δυνατόν. Δεν ξέρω το τι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει παραπάνω. Κοιτάξτε, αν ήταν το ασυνοφόρο δίπλα χθες, ήταν ακαρίως ο θάνατος, δεν θα γλίτωνε. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν οι κρατικές αρχές να προτείνουν κάποια πράγματα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάνω από τη Σαΐτα όταν τη γεμίζει ο Σαϊτομάχος, έτσι λέγονται. Όταν τη γεμίζει να υπάρχει ένα μέτρο ακριβώς τι πετρέλαιο βάζει μέσα, τι ξέρω εγώ τι βάζει, τι παρούτι βάζει μέσα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι δύσκολο να ελεγχθεί αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν γίνουν κάποια βήματα, δεν μπορεί κάποιοι να προσπαθούν και κάποιοι να υποκρίνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα και να παρουσιάζουν όταν συμβαίνει το γεγονός. Εάν δεν προσπαθήσουμε να ελέγξουμε στοιχειοδός την κατάσταση, ίσως παραπάνω από ό,τι ελέγχεται, θα έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις στα χωριά και στις γειτονιές. Δεν θέλουμε όλοι αυτοί, ας πούμε, 150 άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται. Άμεσα. Και έμεσα ένας περίγυρος εκατοντάδων, χιλιάδων ανθρώπων. Το θέλει η πόλη το έθιμο. Δεν καταργήθηκε ούτε επί δικτατορίας όταν έγινε προσπάθεια να καταργηθεί και με αποφασιστικό τρόπο. Συνελήφθη ο δήμαρχος τότε. Εγώ είμαι υπέρ της συνέχισης του έθιμου. Αλλά προφανώς με έναν τρόπο όπου θα εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες και κυρίως το κράτος.
ώστε να είναι καλύτερα ελεγχόμενος και με την παρουσία του κράτους. Δεν μπορεί το νοσοκομείο να μην ξέρει τίποτα επισήμως. Η αστυνομία δεν ξέρει τίποτα επισήμως. Η δικαστική αρχή δεν ξέρει τίποτα επισήμως. Προφανώς γιατί δεν μπορούν να εκδοθούν άδειες. Προφανώς γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μπαρούτι, γιατί ξέρω εγώ, εντάσσεται στο νόμο περί τρομοκρατίας. Ούτε εμείς, ούτε στοιχείο, ούτε στην άφακτο, ούτε στο Αγρίνιο. Αλλά αυτά γίνονται. Είναι έθιμα, πατροπαράδοτα. Δεν τα καταργεί. Δεν μπορεί να, με μια διδαγή δεν καταργούνται αυτά. Ιδιαίτερα όταν μάλιστα εμπλέκεται λαϊκός κόσμος, θα γίνονται αλλού. Θα γίνονται στις παρυφές πόλεις, σε εκκλησίες, στις γειτονιές. Θα γίνονται. Αυτό είναι βέβαιο. Εμείς προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση όσο μπορούμε. Φέρνοντας στο κέντρο της πόλης, περιφράσοντας, αν δείτε φωτογραφίες, είναι περιφραγμένος ο χώρος γύρω-γύρω, μάλιστα με πλέγμα, με αυτό το πλαστικό προστατευτικό και όχι με σύρμα με μεγάλα ανοίγματα, με τον κόσμο σε τάξη γύρω-γύρω. Προφανώς σε αυτό το γεγονός υπάρχουν και κάποιοι οποίοι ξεφεύγουν και το κυριότερο ξεφεύγουν και από την μια πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ και από το επίπεδο των θεατών και από το επίπεδο ιδιαίτερα των σαϊτομάχων που ενδεχομένως εκεί πρέπει να δούμε το πρόβλημα, δηλαδή στα πλαίσια του ανταγωνισμού μεταξύ τους έβαλαν περισσότερο μπαρούτι από ό,τι μπορούσε να γίνει. Αλλά λογικά σκεπτόμενος, ένα έθιμο το οποίο κρατάει από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα και το έχουν συνδέσει με μύθους, με θρύλους, είναι με ηρωισμούς, παρουσιάζονται οι γειτονιές, ιδιαίτερα φτωχές γειτονιές και φτωχοί άνθρωποι που δίνονται μια δυνατότητα να παρουσιαστούν με τα ταγάρια τους, με τις ευρημασίες τους, να παρουσιάσουν τη γειτονιά τους ενώπιον κόσμου κλπ. Αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί αυτό να με μια διαταγή να καταργηθεί. Θα μεταφερθεί αλλού. Και εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κυνηγητό Πάσχα ενήμερα κλεφτών και αστυνόμων. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να αποφευθεί το μοιραίο. Δεν θα μπορούσε. Αλλά ενδεχομένως οι αρχές που ξέρουν και από εκκλησικά και από τέτοια πράγματα, ενδεχομένως θα μπορούσαν να ελέγξουν μια κατάσταση. Πού να έρθουν, ξέρω εγώ, όταν είναι σε εξέλιξη ένα γεγονός, που να έρθει εσύ να πει. Χιλιάδες κόσμος. Εκατοντάδες όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, γίνεται ό,τι είναι δυνατόν να γίνει. Και ό,τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, παντού σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ λέω, επειδή δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση απολύτως άναρχη, διότι αυτοί θα τα κάνουν αυτά. Θα τα κάνουν, θα ρίξουν σαΐτες, οπωσδήποτε, να γίνει μια προσπάθεια ελέγχου. Δεν μπορώ να σας προτείνω, ούτε θέλω να επιρρύπτω ευθύνες αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είναι δική μου δουλειά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η πόλη τον θέλει, το σαϊτο πόλεμο και το Δημοτικό Συμβούλιο με ομοφωνία και με συμφωνία όλων των παρατάξεων συμφωνεί για την υποστήριξη του καθεχών. Η εκδήλωση αυτή κατά αυτή οργανώνεται από το Σύλλογο των Σαϊτομάχων. Ο ελόγω Δημοτικός Συμβούλος, επειδή έχει μια εμπειρία για όλα αυτά τα θέματα, έπαιζε ένα συντονιστικό ρόλο, ένα σύνδεσμο μεταξύ του Δήμου και των οργανωτών. Εμείς, κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κρυφτούμε. Θα ήταν έξω από κάθε λογική. Ο Δήμος, ομοφόνος, έχει στηρίξει δεκαετίες στο συγκεκριμένο έθιμο. Και εξακολουθεί να το στηρίζει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν κρύβεται ο Δήμος. Τα χρήματα, τα περισσότερα χρήματα για την οργάνωση του Δήμου, τα δίνει ο Δήμος, το Σύλλογο. Πώς θα γίνει το έθιμο. Ο Δήμος δεν ήταν απόν, ήταν παρόν. Και είχε ρόλο. Ασφαλώς. Όταν έχουμε χάσει μια ζωή και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα. Ξέρετε, όλες τις παρατάξεις, είμαστε μια μεγάλη πόλη, εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατάργηση του έθιμου από κανέναν. Αντίθετα, μάλιστα, υποστηρίζεται. Πάντα και δίνονται τα χρήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και τα χρήματα τα οποία δίνονται, εγκρίνεται η διάθεσή τους από το Υπουργείο Οικονομικών. Για το συγκεκριμένο σκοπό. Παλιότερα αγόραζε ο Δήμος τον παρούτο. Ο ίδιος και τον μοίρασε.